Να καλησπέρισω τον συναγωνιστή τώρα, τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Καλησπέρα κύριε Λιγερέ, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούω. Δώστε λίγο ήχο, παρακαλώ, να ακούμε και εμείς καλύτερα στο στούντιο τον κύριο Λιγερό. Θα ήθελα να μου πείτε, να ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, το οποίο είναι για μένα εντυπωσιακό. Οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν, σπάνε το εμπάργο, μεταφέρουν όπλα στον Σάρατς και εμείς στέλνουμε ένα ελικόπτερο κατά εντολή του Ιταλού διοικητή της επιχείρησης Ειρήνης και μας λένε ή φεύγει ή το παίρνετε ή σας το ρίχνω. Εντάξει, καταλαβαίνω και το πλαίσιο, άκουγα και τον στρατηγό γιατί τυχαίνει να είμαστε και φίλοι. Αυτός θέλω να σας πω το εξής. Καμιλώστε λίγο. Αυτό εδώ το πλοίο, όταν θα φτάσει στο λιμάνι, ποιος θα είναι να παραλάβει αυτά που έχει? Δηλαδή, προς το παρόν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια κατηγορία εναντίον της Τουρκίας και είναι λογικό, εφόσον έχει τα τρία συνοδευτικά. Αλλά ρωτάω, όταν θα είμαστε στα εθνικά χωρικά ύδατα της Λιβύης, δεν θα πρέπει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να απευθυνθεί και στη Λιβύη? Η Λιβύη θα είναι ουδέτερη για αυτό που γίνεται? Θα μπορέσουν, ας πούμε, στο λιμάνι να βγάλουν όλα τα όπλα και να τα μοιράσουν χωρίς κανένα πρόβλημα? Άρα λέω ότι επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το εμπάργο ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα το ευρωπαϊκό ή ακόμα και το νατοϊκό, που βέβαια είναι φυσιολογικό επειδή είμαστε στην περιοχή. Αλλά ρωτάω, από τη στιγμή που εμείς έχουμε βγει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και είμαστε στα διεθνή ύδατα, τι κάνουμε ακριβώς και με ποια καθοδήγηση? Άρα πήραμε μια οδηγία από τον Ιταλό, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε εντελώς σε ένα πλαίσιο που είναι, υποτίθεται, καθαρά ουδέτερο, εκτός βέβαια αν είμαστε μέσα στο πλαίσιο της απόφασης των Ηνωμένων Εθνών. Και ρωτάω τώρα, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αφήσει όλη αυτή τη δουλειά μόνο στην Ελλάδα? Άρα νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό παρά με το αν θα είναι η Ρωσία, αν θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα είναι η Αμερική που θα κάνουν κάτι. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι είμαστε απομονωμένοι, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά πλοία στην περιοχή. Και ρωτάω, από τη στιγμή που το πλαίσιο είναι καθαρά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά δεν θα πούμε τίποτα στη Λιβύη? Γιατί θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, άμα η Λιβύη δεν αποδεχόταν αυτό και θα έβλεπα ή θα γινόταν με τους Τούρκους που θα πρέπει να το συνοδέψουν στην επιστροφή του. Εδώ το κάνουμε σαν να υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο εντός της θάλασσας και τίποτα άλλο. Υπονοείται... Καταγγελία της Λιβύης. Υπονοείται ότι ο Σάρατς παρανομεί αποδεχόμενος τα όπλα του Ερντογάν. Και άρα πρέπει η Ελλάδα να κινηθεί στον ΟΗΕ εναντίον του Σάρατς. Αυτό μας λέτε? Βεβαίως. Αυτό λέω. Ναι, δηλαδή εμένα δεν μου φτάνει να συνεχίζουμε να μιλάμε απλά έτσι γενικά για το τι κάνει η Τουρκία. Το θέμα είναι ότι αυτό το καράβι όταν θα φτάσει, ποιος θα παραλάβει το εμπόρευμα? Ο Σάρατς. Ωραία. Άρα από τη στιγμή που εμείς υποτίθεται και σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στην Ελλάδα, εμείς αναγνωρίζουμε επίσημα προς το παρόν μόνο μία κυβέρνηση, ασχέτως βέβαια αν δεν είμαστε μαζί του, γιατί βέβαια δεν το λέμε και επίσημα. Αλλά ρωτάω, εμείς εφόσον τον αναγνωρίζουμε επίσημα, γιατί δεν κάνουμε ένα διάβημα πάνω στον Σάρατς και ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι Τούρκοι? Και από νωρίτερα για την ΑΟΣ, για τη Λιβική ΑΟΣ που δεν υπογράφαμε, αλλά δεν είχαμε δώσει σημεία. Να μείνουμε στο σήμερα όμως. Έχει σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής, ότι πρέπει να αντιδράσουμε τουλάχιστον στο θέμα αυτό της παρανομίας του εξοπλισμού του Σάρατς. Καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μπορεί ο ΙΕ να στηρίζει το Σάρατς την ώρα που ο Σάρατς παρανομεί στην απόφαση του ΙΕ να μην παρέχονται όπλα στις δύο αυτές πλευρές. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αλλά πού να το βρει το δίκιο σε μια χώρα που δεν υπάρχει κυβέρνηση? Μας έχετε αποστείλει τρεις χάρτες, κύριε Λιγερέ, και θα ήθελα παρακαλώ να δούμε τον πρώτο χάρτη και να τον σχολιάσετε.
Προσέξτε, γιατί τώρα είμαστε σε άλλο θέμα. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα μιλούσαμε για το θέμα της οριοθέτησης με την Ιταλία. Αλλά δεν ήξερα ότι θα μιλήσουμε για το σημερινό. Θα πάμε και στο θέμα της οριοθέτησης, όπως ακριβώς λέτε για τους χάρτες. Εγώ πάλι πίστευα ότι οι χάρτες έχουν σχέση και με τη Λιβύη. Γιατί μου στείλαν τα παιδιά τώρα το μήνυμα ότι υπάρχουν αυτοί οι χάρτες. Όμως για να κλείσουμε το θέμα που είναι πολύ σοβαρό με τη Λιβύη, θέλω να μου πείτε εσείς κύριε Λιγερέ, εάν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν πρέπει να μας προβληματίζουν, γιατί η δυναμική που θέλει να εμφανίζει ή που έχει η Τουρκία δείχνει με αυτή τη δυναμική και με αυτή τη κίνηση ότι πλέον όλους τους γράφει και δεν ακούει κανένα, δεν ακούει τίποτα, ή είναι όλα τόσο προσχεδιασμένα ώστε να δώσουμε τη Λιβύη στην Τουρκία. Okay. Εγώ επιμένω πάνω στην προσέγγιση που θέλω να θέσω και λέω το εξής. Αν το καράβι που έχει αυτόν τον οπλισμό δεν πάει κατευθείαν στο Σάρατς, αλλά πλάει απλώς σε Τούρκους μαχητές, εμείς θα έχουμε πρόβλημα? Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν στείλει μια ομάδα οι Τούρκοι, μια χαρά πηγαίνουν εκεί πέρα, όπως είχαν στείλει και οι Ρώσοι την ομάδα Βάγνερ. Και ρωτάω, αν εφοδιάζουν τη δικιά τους την μονάδα, τα δικά τους δεδομένα, εμάς αυτό μας αφορά? Θα έχουμε ακριβώς την ίδια αντίδραση, γιατί από την αρχή, άμα το συζητάμε έτσι, θα έπρεπε εμείς κανονικά, όχι μόνο η Ελλάδα βέβαια, να κινηθούμε εναντίον της Τουρκίας εξ αρχής, γιατί στέλνει όχι μόνο όπλα, αλλά και ανθρώπους για να υποστηρίξει ένα καθεστώς και να ενισχύσει ουσιαστικά τη συνέχεια αυτού του εμφύλιου. Ρωτάω, εφόσον εμείς δεν κάνουμε τίποτα εναντίον της Τουρκίας, ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος να ασχοληθούμε με αυτό το πλοίο και με τα τρία καράβια, ενώ θα μπορούσε στο τέλος η Τουρκία να πει, μα εγώ τα φέρνω στους δικούς μου μαχητές, τι έχετε να πείτε? Θα έχει και αυτό ενδιαφέρον. Είναι παράνομο όμως στην Λιβύη. Πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πάμε και λίγο στην ΑΟΣ που υπογράψαμε χθες, κύριε Λιγερέ, με τους Ιταλούς. Αν τη βλέπετε ως μια θετική κίνηση και αν βλέπετε μέσα στην υπογραφή αυτή που κάναμε, στην συμφωνία αυτή, παγίδες, αν βλέπετε και παγίδες σε αρνητικά σημεία. Όχι. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι αυτή η οριοθέτηση είναι ένα ιστορικό γεγονός. Είναι η πρώτη οριοθέτηση που έχει η Ελλάδα σε επίπεδο ΑΟΣ. Με αυτή την οριοθέτηση η ελληνική ΑΟΣ τώρα είναι κάτι το υπαρτό και όχι κάτι το αφαιρετικό και μια συζήτηση για τους ειδικούς. Ξέρουμε ότι έχουμε δώσει το 100% της επίρρειας των νησιών και έχουμε ακολουθήσει τον χάρτη που είχαμε με τα 16 σημεία όσο αφορά τη Συμφωνία Εφαλοκρηπίδας του 1977. Άρα αποδεικνύουμε με έναν τρόπο έμπρακτο και στρατηγικό ότι τα νησιά μας έχουν και Εφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι απαντάμε στις προκλήσεις της Τουρκίας. Δεύτερον, σημαίνει ότι η Ιταλία αποδέχεται αυτό το καθεστώς και είναι όντως ένα συμμαχικό πλαίσιο. Έρχεται να ενισχύσει την απόφαση που είχαμε για τον αγωγό EastMed, και στην περιοχή θα έχουμε τον αγωγό Ποσειδώνα μεταξύ των δύο χωρών. Και επίσης προετοιμάζει το έδαφος, γιατί επειδή μιλήσαμε και για την Λιβύη, είδατε ότι ο Χαφτάρ είπε πολύ ξεκάθαρα ότι να κάνουμε και εμείς μια συμφωνία με την Ελλάδα όπως έκανε με την Ιταλία, που σημαίνει πρακτικά ότι αυτό είναι και μαζί με την Γάβδο. Άρα ερχόμαστε μετά στη συνέχεια για τη Λιβύη, όπου θα βρισκόμαστε στις 18 του μηνός, πάλι για να ξεκολλήσουμε από το στάδιο που βρισκόμαστε, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε αυτή την τριπλή οριοθέτηση με την Αίγυπτο και την Κύπρο και να έχουμε τρεις συμφωνίες που θα γίνουν. Άρα, γύρω από το τριπλό σημείο επαφής. Δεδομένη τη συμφωνία με Αίγυπτο, έτσι? Ναι. Τη θεωρείς δεδομένη? Βεβαίως, γιατί ούτως ή άλλως η Αίγυπτος έχει ένα απειροελάχιστο όφελος να αμφισβητεί το πλαίσιο με το σύμβουλο Καστελορίζου. Η Αίγυπτος λειτουργεί ήδη με την Ιταλία και τώρα βλέπω ότι η Ιταλία υπογράφει, γιατί έχει και την ΕΝΗ που είναι αυτή που κάνει όλη τη δουλειά όσο αφορά τις γεωτρήσεις και τις εξορίσεις, και είναι αυτή που ανακάλυψε το Κίτας Μαζόρ. Και επίσης η Αίγυπτος χρειάζεται μια πρόσβαση και στον αγωγό EastMed, γιατί ξέρει ότι οι καταναλωτές δεν είναι βέβαια στην Τουρκία, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Λιγερέ, η συμφωνία για την ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα με την Ιταλία, από τη στιγμή που θα γίνει και μια συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδος-Αιγύπτου,
Αυτό αυτομάτως καταργεί την ψευτοσυμφωνία μεταξύ Σάρατς και Τουρκίας. Βεβαίως. Την καταργεί στην πράξη, έτσι. Στην πραγματικότητα την καταργεί πραγματικά στην πράξη, γιατί βέβαια την έχουν καταργήσει ήδη οι Λίβοι, εφόσον η Βουλή είχε πει ότι απορρίπτει αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά πάνω σε αυτή πατάει ο Ερντογάν και κάνει όλα αυτά. Δεν άκουσα. Πάνω σε αυτή τη συμφωνία πατάει ο Ερντογάν και κάνει ό,τι κάνει. Στην πραγματικότητα, επειδή είχαμε κάνει και την εκπομπή μαζί και είχαμε δει και χάρτες, θυμάστε ότι δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά που κάνει χάρη σε αυτή τη συμφωνία, γιατί είναι μια πολύ μικρή γραμμή οριοθέτησης στα σημεία ΑΒ που είναι εκτός από τα θαλάσσια οικόπεδά μας. Στην πραγματικότητα, υπερμεγενθύνει το πλαίσιο της συμφωνίας, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο και οι κινήσεις που θα κάνει δεν θα βασιστούν πάνω σε αυτή τη συμφωνία, θα είναι πολύ εκτός από αυτήν, αλλά ούτως ή άλλως θα τον στείλουμε από εκεί που θα έρθει. Αν μου επιτρέπετε. Είναι ένα λεπτό σημείο, οι δύο αντικριστές ακτές με απόσταση μικρότερη των 400 ναυτικών μιλίων είναι από το Τομπρούκ στις ακτές τις τουρκικές. Είναι εκεί που θέλει η Τουρκία δια του Σάρατς να πατήσει πόδι για να ενισχύσει το παράνομο σύμφωνο. Αυτή η μικρή γραμμή που έχει το τουρκολιβικό σύμφωνο και πάλι κατά της νομοθεσίας δεν μπορεί να ισχύσει και αυτό μπορούμε να το επικαλεστούμε, παρότι αυτή τη στιγμή το Εθνικό Κοινοβούλιο της Λιβύης διά του Χάφταρ μας κάλεσε να υπογράψουμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Έτσι κατά μείζωνα θα έπρεπε και μπορούμε ακόμα να καταγγείλουμε τη Λιβύη και πάλι, όχι μόνο για το εμπάργκο των όπλων αλλά και για μια συμφωνία η οποία δημιουργεί εισπίδηση στην ελληνική ΑΟΣ, δηλαδή να αφήσουμε την Τουρκία και να ασχοληθούμε με το Σάρατς, το σύμμαχο ο οποίος έχει υπογράψει σύμφωνο και αμυντικό με την Τουρκία, εξού και η ενίσχυση στρατιωτική. Συμφωνώ απολύτως, γιατί βλέπω ότι έχουμε συντονιστεί. Δεν θα έπρεπε να κοιτάζουμε μόνο τι κάνει η Τουρκία και άμα θέλουμε να είμαστε και πιο θετικοί και προς τους Αιγύπτιους, που και αυτοί έχουν ένα πρόβλημα με το Σάρατς, θα ήταν καλό να το σκεφτούμε λίγο πιο συνολικά και άμα θέλουμε να έχουμε ενεργές συμμαχίες, θα ήταν καλό να παίρνουμε και εμείς θέσεις ξεκάθαρες. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι η επίσημη κυβέρνηση που έκανε αυτή την γραμμή οριοθέτησης και ξέρουμε ότι δεν ισχύει, θα ήταν καλό να τους λέμε εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Εάν υπογράψουμε εμείς μία συμφωνία με την Βουλή της Λιβύης που ελέγχει ο Χάφταρ και με το Χάφταρ, δεν μπορούμε να υπογράψουμε εμείς μία συμφωνία. Είναι λίγο δύσκολο με την έννοια ότι αυτό μπορούν να το κάνουν, αλλά πρέπει να είναι σύμφωνος βέβαια και ο ηγέτης, ο επίσημος. Η Βουλή έχει τη δυνατότητα να κυρώσει την συμφωνία, αλλά πρέπει η ηγεσία να είναι δεκτική. Δεν είναι η Βουλή από μόνη της που κάνει τη συμφωνία οριοθέτησης. Το πρακτικό κομμάτι είναι αν δώσουμε κατά τη συμφωνία με την Ιταλία μέρος του ΖΟΡ, το οποίο θέλει η Αίγυπτος, το εκχωρήσουμε στην Αίγυπτο, άρα μείνουμε εμείς να έχουμε μεν ΑΟΣ, που σημαίνει διάσωση του Αιγαίου, αλλά ίσονος σημασία συμμετοχή στα ήδη υπάρχοντα κοιτάσματα. Το ένα είναι αυτό της Αιγύπτου, το άλλο είναι δυτικός της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, που εκεί θέλει η Ιταλία να υπάρχει, θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε την προσπάθεια της Τουρκίας. Ναι, δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι το τόσο περίπλοκο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε υπογράψει τον αγωγό EastMed και ξέρουμε ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα κομμάτι που θα παίξει και από τον Λεβιάθαν, από την πλευρά του Ισραήλ και στη συνέχεια και από το ΖΟΡ. Αυτό σημαίνει ότι ξέρουμε ήδη ότι με τα υπαρκτά κοιτάσματα πώς θα παίξουμε εκεί πέρα δεν μπορεί να παίξει ήδη η Τουρκία. Αυτό που θέλουμε τώρα όμως είναι να ενισχύσουμε τη θέση μας με την οριοθέτηση και χωρίς να ασχοληθούμε με τα κοιτάσματα, από τη στιγμή που θα έχουμε μια οριοθέτηση ξεκάθαρη με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, έχουμε πια πλέον πρόσβαση στο τριπλό σημείο επαφής και επειδή ουσιαστικά η ΑΟΣ της Αιγύπτου πάει έως νότια της Σιτίας, έχουμε ξεμπερδέψει το θέμα και δεν έχουμε ανάγκη
να προβληματιστούμε με τη Λιβύη, η οποία ξεκινάει μόνο πιο μετά. Κύριε Λιγερέ, υπογράφοντας συμφωνία ΑΟΣ με την Αίγυπτο, ναι, την οποία για κάποιους λόγους άγνωστος σε μένα, άγνωστος στον πολύ κόσμο, δεν υπογράφαμε. Παραχωρούμε κάτι από αυτά που δεν θέλαμε να παραχωρήσουμε. Θέλει περισσότερη έκταση στο ζόρι η Αίγυπτος. Αντιθέτως, στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι η συμφωνία που είχε κάνει η Κύπρος με την Αίγυπτο, τότε η Ελλάδα το 2001 είχε σπρώξει το τριπλό σημείο 8 ναυτικά μίλια για να μην υπάρχει επίρρεια του Καστελόριζου. Τώρα ουσιαστικά θα κάνουμε μια διορθωτική κίνηση εφόσον θα πάμε στο τριπλό σημείο, άρα η ίδια η Κύπρος θα έχει μια επέκταση της γραμμής οριοθέτησης που είχε με τα 8 σημεία με την Αίγυπτο και εμείς θα έχουμε τα 48,6 χιλιόμετρα ζώνη επαφής με την Κύπρο και ταυτόχρονα βέβαια τη μεγάλη ζώνη επαφής με την Αίγυπτο. Άρα θα έχουμε τρεις συμφωνίες που γίνονται ταυτόχρονα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στο τριπλό σημείο αυτό δεν υπάρχει καμία πρόσβαση για την Τουρκία. Τελευταία ερώτηση από μένα και δεν ξέρω αν θέλει και ο Γιώργος να ρωτήσει κάτι. Βλέπετε έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας και κάποιο επεισόδιο το οποίο βέβαια αν θα είναι μικρό ή μεγάλο κανείς δεν μπορεί να το ξέρει? Καθόλου. Καθόλου, γιατί δεν έχουν κανένα όφελος τώρα. Με ποια έννοια? Αυτό που έγινε με την Ιταλία δεν μπόρεσαν να το σταματήσουν. Αυτό που έγινε με τον αγωγό Ισμέτ πάλι δεν τα κατάφεραν. Και τώρα, επειδή έχουν όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα, πιο πολύ χειρίζονται να σώσουν το γόητρό τους παρά να εμφανιστούν επιθετικοί και να χάσουν εντελώς ακόμα και τη φήμη τους πάνω σε αυτό. Άρα, είναι καλύτερο για αυτούς να γαυγίζουν και να δημιουργούν υποτίθεται προκλήσεις, αλλά επί του πρακτέου, επειδή εμείς ακολουθούμε όλη τη διαδικασία που προβλέπεται και συνεχίζουμε, δεν έχουν ανάγκη να εμπλακούν περισσότερο. Απλώς φαντάζομαι ότι μπορούν να ασκήσουν μια πίεση είτε πάνω στην Κύπρο είτε πάνω στην Αίγυπτο για να καθυστερήσει όλη η διαδικασία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Λιγερέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εύχομαι σύντομα να τα πούμε και από κοντά πλέον. Διαζώσεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ευχαριστώ αγαπητέ Νίκο. Ευχαριστώ.